Μιλάνε τη γλώσσα του χαρτοπαίχτη. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος μιλούν τη γλώσσα της μπλόφας. Παραποιήσανε ακόμα και δηλώσεις τελεχών μας. Προσπαθήσαν να δημιουργήσουν κλίμα, αδιαφορώντας για το ότι αυτό το κλίμα θέτει σε κίνδυνο την οικονομία της χώρας μας. Αλλά τι περιμένει κανείς από κάποιους που την απειλή της εξόδου από το ευρώ την έχουν κάνει καραμέλα. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον Φώτη τον Κουβέλη. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την θετική ανταπόκρισή του στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση κυβέρνησης της αριστεράς. Θα ήθελα όμως να αναρωτηθώ αν αυτή η θετική ανταπόκριση είχε γίνει πριν τις εκλογές. Τώρα δεν θα ψάχναμε να βρούμε στήριξη στη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Θα είχαμε μια καθαρή πλειοψηφία. Θα ήμασταν πρώτη δύναμη και θα μπορούσαμε να έχουμε τους απαραίτητους εκείνους βουλευτές ώστε να προχωρήσουμε στη συγκρότηση αριστερής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Να σχηματίσουμε κυβέρνηση της αριστεράς. Θα επιμείνουμε όμως να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων μέσα και έξω από τη Βουλή, προκειμένου η λαϊκή κρίση και η λαϊκή ετοιμιγορία να γίνει πραγματικότητα. Διερευνήσαμε και τη δυνατότητα που υπάρχει να μην ξαναοδηγηθούμε άμεσα σε εκλογές, αλλά να συμφωνήσουμε σε ένα μίνιμουμ. Σε ένα μίνιμουμ που θα αφορά έστω κάποια βασικά από τα πέντε, τους πέντε άξονες που θέσαμε. Την αλλαγή του εκλογικού νόμου, το πάγωμα των μέτρων του μνημονίου. Ο κύριος Βενιζέλος υπήρξε κατηγορηματικός. Μας έθεσε ουσιαστικά το δίλημα ή η εφαρμογή της Δανειακής Σύμβασης και των μέτρων του μνημονίου ή οι επαναληπτικές εκλογές. Ας αναλάβει ο καθένας και η καθεμιά τις ευθύνες του.